Βίλμπεκιν μπροστά στον Γκραντ, δεν μπορεί να το ξεφορτωθεί. Θέλει να περάσει από την εσωτερική, βάζει σωστά τα χέρια του ο Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός κλέβει την πρώτη του μπάλα και τώρα ο Ναν. Ένα γρήγορο σκρίν από τον Λεσόρ. Επιθετική αντιμετώπιση από τον Μότλεϊ. Λεσόρ. Ένας-ένας με τον Μότλεϊ. Γύρισε ο Γάλλος. Έφερε την μπάλα στο δεξί του χέρι. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Καλάθης. Στην πρώτη κατοχή του Παναθηναϊκού δεν βγήκε βοήθεια στο Λεσόρ. Δεν ξέρω αν αργότερα θα δούμε κάτι τέτοιο. Βίλμπεκιν, Πιέρ, Καλάθης. Κέις Ντέιβις θα δοκιμάσει ένα σουτ. Ο Γκραντ πήρε καλή θέση, έκανε block-out. Βοήθησε τον Μίτογλου να μαζέψει το rebound και τώρα οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού ο Αμερικάνος. Πήρε λίγο χώρο από το Λεσόρ. Παπαπέτρου. Μίτογλου. Πέρασε ο Γκραντ από το screen του. Ελεύθερος ο Μίτογλου για τους πρώτους πόντους του μάτς. Δεν θα έρθουν. Καλάθης στο rebound. Παρακινδυνευμένη πάσα ευνηδιασμού. Ελέγχει την πορεία της ο Μίτογλου και κλέβει ο Παναθηναϊκός. Ναν. Θα δοκιμάσει για τρεις. Αυτός θα σημαδέψει σωστά. Ανοίγει ο λογαριασμός της αναμέτρησης για την ελληνική ομάδα που προηγείται με 3-0. Μότλεϊ. Βίλμπεκιν. Αλλάζει ο Παναθηναϊκός. Πήγε ο Λεσόρ να το κλείσει. Χέις Ντέιβις. Καλάθης. Αποφάσισε να πάει προς τα μέσα. Δεν τελείωσε τη φάση. Η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Και ο Λεσόρ πήρε το rebound. Γκραντ. Πέρασε από το screen του Λεσόρ. Υπάρχει φάουλ από τον Βίλμπεκιν. Για Σικεβίτσιο στο ξεκίνημα έχει δώσει μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση του Ναν. Βάζει τέζι επιθετικά πάνω του. Με ψηλό να βγαίνει για βοήθεια. Λεσόρ περιμένει τον Παπαπέτρου. Του άφησε την μπάλα χέρι με χέρι. Παπαπέτρο θέλει να πάει προς τα μέσα, κέρδισε χώρο από τον Πιέρ και τελείωσε τη φάση 5-0. Ιδανικό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα που δεν έχει δεχτεί ακόμα πόντο και με δύο καλάθια που έχει πετύχει προηγείται 5-0. Καλάθης. Καλύπτει ο Λεσόρ, βάζει το χέρι του σωστά. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην δείχνει να παίζει τόσο επιθετικά στην άμυνά του όσο η Φενέρα, αλλά σίγουρα σε αυτές τις πρώτες στιγμές του ημιτελικού είναι πιο αποτελεσματικός. Γκραντ. Μίτογλου. Άφησε στον Ναν. Κλεισμένος από δύο. Βούτυξε ο Χέις Ντέιβις. Κράτησε την μπάλα ο Ναν. Μίτογλου με χώρο. Πέρασε από την εσωτερική. Παπαπέτρου. Ο Γκραντ μετά την εξτραπάσα. Μέσα και αυτό το τρίποντο για τους πράσινους. Φοβερό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. 8-0. Με πολύ καλούς αμυντικούς προσανατολισμούς και εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι. Πολύ καλή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας που νικάει τις δυναμικές εξόδους και τις παγίδες που προσπαθούν να παίξουν σε ορισμένα σημεία. Ο Πιέρ θα δοκιμάσει για τους πρώτους πόντους της Φενέρ. Δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Και ο Μίτογλου μετά το ριμπάουν θα πάρει το φόλ του Μότλεϊ. Δεύτερο ομαδικό για την Φενέρ, πρώτο προσωπικό για τον Μότλεϊ. Και πρώτη γρήγορη αλλαγή του για Σικεβίτσιους με το Σαρνί στη θέση 5 αντί του Μότλη. Άλλη συνθήκη τώρα για την άμυνα της ελληνικής ομάδας, γιατί ο Λεσόρ θα αναγκαστεί να κυνηγάει πιο μακριά. Διαφορετικός παίκτης από τον Μότλη ο Τούρκος Σέντερ που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί και από μακριά. Γκραντ. Ναν πέρασε από δύο σκριν και πήρε την μπάλα. Συνεργάστηκε με τον Μίτογλου. Γκραντ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Το jump shoot από τον Αμερικάνο και αυτό. 10-0 με το καλημέρα διψήφια διαφορά για την ελληνική ομάδα. Πιέρ. Ιδανικό ξεκίνημα. Βίλμπεκιν. Κάλυψε ο Λεσόρ που έβαλε πάλι τα χέρια του και πήρε την μπάλα. Δεύτερη φορά δημιουργεί ίδια συνθήκη για την ελληνική άμυνα. Πέρασε ο Ναν. Είδε τον Μίτογλου, κάρφωσε ο Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ψυχωμένος, έχει μπει αποφασισμένος. Προηγείται 12-0 και οδηγεί τον Γιαζαρούνα Γιασκεβίτσιου στο πρώτο του time out. Γυρίζουμε σε λίγο.
Ο Γιασκεβίτσιος δεν περίμενε ούτε 50 δευτερόλεπτα για να έρθει το πρώτο τηλεοπτικό time out και να γλιτώσει το δικό του time out, γιατί Δημήτρη ο Παναθηναϊκός μπήκε μέσα σαν σύμφωνας. Ειδικά στην άμυνα του, από τις 7 αρχικές επιθέσεις της Φενέρ, ο Παναθηναϊκός την έχει υποχρεώσει σε 4 λάθη. Σε παραπάνω από τις μισές επιθέσεις της δηλαδή, η άμυνα του Παναθηναϊκού την έχει υποχρεώσει σε λάθος. Νέο πρόσωπο για τους Τούρκους ο Γκούντουριτς. Βουίλμπεκ είναι αφήνει στον καλάθι. Κέις Ντέιβις, καλάθις. Μένει μπροστά του ο Ναν. Βουίλμπεκιν κλείστηκε από τον Λεσόρ που κάνει σπουδαία δουλειά στις αλλαγές και στις αλληλοκαλύψεις. Υποπίεση το σου του Βουίλμπεκιν. Έρμπολ. Και η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με τον Λεσόρ να παρηγυρίζει ξέφερα την άμυνα που έπαιξε πάνω στον κάρ της Φενέρμπαχτσε. Είναι η τρίτη συνεχόμενη άμυνα που βγαίνει από κίνηση, από απόφαση του Γάλλου. Έχει κάνει και ένα κλέψιμο σε μια δουλειά. Και έχει καλύτερα οδηγήσει και σε ένα λάθος τον καλάθι. Γκραντ. Βουίλμπεκ είναι βάλε το χέρι του στην μπάλα. Ξανά όμως η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό που έχει στη διάθεσή του 8 δευτερόλεπτα. Επίσης ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ έχει χτυπήσει τον Βουίλμπεκ και την άμυνα. Ο Γκραντ έχει πάρει μερικές προσπάθειες στο ξεκίνημα, κάνοντας τον Βουίλμπεκ να τον σκεφτεί πια και να δαπανάκι εκεί ενέργεια. Λεσόρ, Γκραντ. Μπροστά στο Σανλή, τραβήχτηκε και εκτέλεσε για δύο. Rebound από τον Βουίλμπεκιν. Τώρα η Φενέρ προσπαθεί να τρέξει, ψάχνοντας απεγνωσμένα τους πρώτους της πόντους στο παιχνίδι. Ενώ έχει περάσει το πεντάλεπτο. Γκούντουριτς. Χέις Ντέιβις θέλει να αποστάρει τον Γκραντ. Πέρασε από την εσωτερική, τελείωσε τη φάση. Κέρδισε και το φάουλ. Εδώ η εκρηκτικότητα του Αμερικάνου, τα πλούσια αθλητικά του προσόντα τον βοήθησαν να γυρίσει πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβε ο Νάν να πάει στη βοήθεια. Και κάπως έτσι η τουρκική ομάδα έσπασε το ρόδι στο παιχνίδι μετά από 5 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Και άλλη αλλαγή για τον Γιασικεβίτσιους. Ο Μπιμπέροβιτς πήρε τη θέση του Βουίλμπεκιν. Μπιμπέροβιτς που έχει αναδειχθεί επιμέρον του Γιασικεβίτσιους. Άστοχη βολή. Δίνει μπόι, δίνει σκορ. Δίνει μακρινό σουτ. Δίνει πολλά πράγματα κυρίως στην επίθεση. Όχι όμως κάθε βράδυ στην άμυνα. Γκραντ. Λεσόρ. Παπαπέτρου θέλει να αποστάρει τον Γκούντουριτς. Είναι πιο δυνατός. Γύρισε μπροστά στο σέρβο και εκτέλεσε η μπάλα στο σίδερο. Rebound ο Ντέιβις. Τον περιμένει ο Ναν. Χέις Ντέιβις θέλει να αποστάρει τον Ναν. Προτίμησε πάσα στο Σαν Λί. Αυτός εκτέλεσε για 3 στο σίδερο. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στη διεκδίκηση, το οποίο κέρδισε ο Χέις Ντέιβις. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, θα περάσει στο παιχνίδι ο Γκριγκόνης αντί του Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο Αταμάν αποφασίζει να βγάλει ένα παίχτη που μπορεί να χτυπήσει από μέσα και με δυναμικές επιλογές στην επίθεση και δίνει τη θέση του στον Λιθουανό που είναι μία ακόμα λύση από μακριά. Ενώ ο Χέις Ντέιβις θα πετύχει το δεύτερο καλάθι της Φενέρ. Γκριγκόνης που στην άμυνα θα πρέπει να τα βγάλει πέρα με τον Μπιμπέροβιτς. Ακόμα 4 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Γκραντ. Λεσόρ. Χέις Ντέιβις έβαλε τα χέρια του. Ο Λεσόρ προσπάθησε με το πόδι να διεκδικήσει ξανά την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Και έτσι η μπάλα αλλάζει χέρια. Ενώ ο Σλούκας έτοιμος να περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι αντί του Τζέριαν Γκραντ. Γκραντ που έκανε σπουδαία δουλειά πάντως. Ο Αταμάν από το πολύ ψηλό σχήμα, συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, από το πολύ ψηλό σχήμα με το οποίο ξεκίνησε, πηγαίνει σε ένα χαμηλό σχήμα με ουσιαστικά 3 γκάρντ. Τον Γκριγκόνη στο 3. Χέις Ντέιβις, Μπιμπέροβιτς, Γκούντουριτς, λάθος πάσα. Προσπάθησε να πασάρει χωρίς να βλέπει, αλλά ο Μπιμπέροβιτς είχε αλλάξει θέση. Σλούκας. Λεσόρ. Ξεκινάει ο Γκριγκόνης πορεία να πάει προς την μπάλα και θα πάρει χέρι με χέρι από το Γάλλο. Γκριγκόνης προσπάθησε με drive και τα κατάφερε.
με τη βοήθεια του ταμπλό ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό από τους 12 που είχε κολλήσει για αρκετή ώρα, 14-4. Ενώ η άμυνα της ελληνικής ομάδας συνεχίζει να λειτουργεί ρολόι. Σανλή, Μπιμπέροβιτς δίστασε, τον έκλεισε ο Σλούκας. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Υπάρχει σπρόξιμο από τον Κώστα Σλούκα. Ο Μπιμπέροβιτς θα εκτελέσει δύο βολές. Για Σικεβίτσου που θα προσπαθήσει να χτυπήσει την άμυνα τον παίκτη με τον Μαρκάριος Λούκας. Για ευνόητους λόγους. Και για να τον φθήνει. Ακριβώς, και για να τον κουράσει. Και για να του πάρει ενέργεια. Και εδώ βρέθηκε ο Μπιμπέροβιτς πάνω του. Μπιμπέροβιτς θα ευστοχήσει στην πρώτη βολή, ενώ σας βλέπετε και τον Γιώργο Παπαγιάννη. Πάντως ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά και συνεχίζει να κρατάει τον έλεγχο. Η Φενέρ τώρα έχει απλωθεί μετά τις βολές για να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Ο Σλούκας πέρασε το κέντρο και τον Κουντουρίτς, βρήκε μπροστά του το Σανλή. Γρηγκόνης, Σλούκας προσποιήθηκε, πέρασε. Τελείωσε τη φάση μόνος του, πρόλαβε τον Τούρκο και πέτυχε τους πρώτους του πόντους στον ημιτελικό. Ξανά η διαφορά στους 10, 16-6. Καλάθης, Σανλή, Γκούντουριτς, Μπιμπέροβιτς, ξανά ο Γκούντουριτς, τελειώνει η επίθεση. Ο Λεσόρ δεν πρόλαβε να βγει γρήγορα στη βοήθεια. Ο Γκούντουριτς κέρδισε χώρο και τελείωσε τη φάση με το αριστερό του χέρι και τη βοήθεια του ταμπλό. 16-8. Παναθηναϊκός τώρα σε διπλό σκορ. Σλούκας. Πήρε το σκρίν από το Λεσόρ, του γύρισε την μπάλα, έχει χώρο! Και να απογειωθεί και να καρφώσει! 18-8. 2 λεπτά ακόμα και 5 δευτερόλεπτα. Δείτε ξανά τι σκάρωσε ο Σλούκας με τον Ματίας Λεσόρ για την πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα ως τώρα. Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού με τον Σλούκα στο παρκέ. Την μπάλα μόλις πάει βοήθεια πάνω του μπορεί να φύγει πολύ γρήγορα από τα χέρια του. Σαν λέει για τρεις. Στη δεύτερη του προσπάθεια θα καταφέρει να βρει στόχο. 18-11. Ναν. Ταλαιπωρεί τον Καλάθη και περνάει το κέντρο. Πήγε και ο Σανλή να βοηθήσει. Πάντα ο Ναν με την μπάλα στα χέρια. Τη χάνει από τον Καλάθη. Δεν πρέπει να υπερβάλλει ο Αμερικάνος. Πρέπει να πασάρει πιο γρήγορα. Ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν το πλήρωσε στη γρήγορη επίθεση των Τούρκων. Και ο Ναν κερδίζει φάουλ από τον Κούντουριτς. Ναι, γιατί και προς και πίσω εδώ δεν ήταν καλή συνθήκη. Ο Ναν έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού. Τράβηξε μισή παγίδα. Δεν έπαθε τίποτα στην παγίδα. Ξανασυνέχισε με τρίπλα. Πρέπει να πασάρει πιο γρήγορα. Αυτό είναι το ξέρεις, ότι αυτό είναι το ζήτημα. Ο Ναν έχει εμπιστοσύνη στο εκρηκτικό του πρώτο βήμα. Δεν πασάρει γρήγορα την μπάλα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που τον συνοδεύει όλη τη χρονιά. Αλλά σε ένα τέτοιο σκόρερ τι να πεις κιόλας. Σλούκας, Λεσόρ, Γκριγκόνης, φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς. Παναθηναϊκός πλησιάζει να μπει στον πόνους. Τέταρτο μαδικό της Φενέρ. Λούκας. Πέρασε από την εσωτερική, έβγαλε στον Γκριγκόνης. Γκριγκόνης με τον Μπιμπέροβιτς. Γύρισε και εκτέλεσε ο Λιθουανός και τα κατάφερε. Δεύτερο καλάθι για τον Γκριγκόνης που έχει μπει και αυτός πολύ ζεστός στο παιχνίδι. 20-11 ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Καλάθης. Αλλάζει ο Παναθηναϊκός. Ο Λεσόρ μπροστά στον καλάθι. Ο Ναν παλεύει με τον Σανλή. Μπιμπέροβιτς θα δοκιμάσει για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο σπρώχνει ο Σλούκας. Τη μαζεύει ο Ναν. Βλέπει ότι έχει χώρο να πάει μέχρι μέσα. Κρύβει την μπάλα. Χάνει το λέει απ' αλλά και ο Λεσόρ. Με follow να σκοράρει. 22-11. Ξανά διψήφια διαφορά για την ελληνική ομάδα. Καλάθης. 8 δευτερόλεπτα για τη Φενέρ, ναι Δημήτρη. Παίζει συγκεντρωμένα, παίζει μυαλωμένα.
Παίζει ακριβώς με βάση τις ανάγκες του παιχνιδιού και εδώ κάνει και ένα φάουλ ο Γκριγκόνης για να πάει στα 4 ο Παναθηναϊκός. Πολύ σωστό φάουλ. Μόλις δημιουργήθηκε το μισμάτς και αυτό δείχνει ακόμη καθαρό μυαλό για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Φυσικά στην άμυνα τα έχουν κάνει όλα σωστά μέχρι στιγμής. Όλος ο χρόνος τώρα για τη Φενέρ με 8,7 δευτερόλεπτα να λέει το ρολόι της Super Arena. Στην επαναφορά ο Καλάφης. Γκούντουριτς υποδέχτηκε την μπάλα. Παναθηναϊκός αλλάζει σε όλα τα screen. Σανλή βρήκε ισορροπία και τελείωσε πάνω στο Σλούκα, ο οποίος δεν ήθελε να ρισκάρει με δεύτερο φάουλ. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο. Εξαιρετικό δεκάλεπτο για την ελληνική ομάδα. 22-13 προηγείται. Γυρίζουμε σε λίγο. Σε 2-13 προηγείται ο Παναθηναϊκός μετά την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Έναρξη δεύτερης περίοδου, κατοχή για την ελληνική ομάδα. Συμπεράσματα από το πρώτο δεκάλεπτο, Δημήτρη. Το βασικό μου συμπέρασμα είναι ότι πέρα από την άψογη άμυνά του, για την οποία μιλήσαμε και ξαναμιλήσαμε και τα είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει ευτυχήσει να πάρει πολλά πράγματα σε παιχνίδι ένας εναντίον ενός στην επίθεση, να δημιουργήσει φάσεις, να εκμεταλλευτεί προσωπικά καλάθια που έχουν βάλει ο Γκραν, τον Νάν, ο Γκριγκόνης. Ναν, θα δοκιμάσει ένα σούτ από μέση απόσταση και θα τα καταφέρει. Άλλο ένα δίκιο. Ο Ναν, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους, όσους έχει και ο Γκράντος τώρα στο παιχνίδι. Γκούντουριτς μπροστά στον Λεσόρ που βάζει πάλι τα χέρια του στην μπάλα για να κάνει δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου του. Μπιμπέροβιτς, Σανλή με μισμάτς, προτιμάει να πασάρει. Γκούντουριτς για 3. Θα σημαδέψει σωστά, έχει αρκετό χώρο. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού στην περίμετρο δεν ήταν όπως μας έχει συνηθίσει ως τώρα. 24-16. Φάουλ του Γκούντουριτς. Στη σταυρωτή τρίπλα του Σλούκα. Ενώ εσείς βλέπετε το προηγούμενο καλάθι της τουρκικής ομάδας με την πάσα του Σανλή στην αδύνατη πλευρά και την εκτέλεση από τον Μάρκο Γκούντουριτς. Να, ένας παίκτης που σε αυτό το γήπεδο είχε αλλάξει στρατόπεδο και ήταν στην πλευρά των ελληνικών το 2009. Ο Ραμούνας της Κάουσκας. Ένα δικό του σουτ δεν πήγε ποτέ. Το τελευταίο στο τελικό του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε. Και μια δική του βολή δεν είχε πει στην Κωνσταντινούπολη και πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Αυτό έγινε αργότερα. Λέω γιατί ήταν Βερολίνο, ήταν το ίδιο γήπεδο. Μιας και μου θύμισε τα άστρα του Κάουσκας γι' αυτό. Σλούκας για 3. Σημαδεύει σίδερο ο Μπιμπέροβιτς, κατεβάζει το rebound. Κοίταξε. Will begin. Η Φενέρ έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αρκετά καλά τις περισσότερες προσπάθειες του Παναθηναϊκού για pick and roll. Αλλά δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει
τις ατομικές προσπάθειες, τις απομονώσεις στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Μπέροβιτς προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στο Σανλή, την έκλεψε ο Γκριγκόνης και την έδωσε στον Ναν, ο οποίος βλέπει ανοιχτό γήπεδο, αλλά η πάσα του στο Λεσόρ δεν ήταν καλή. Ο Γάλλος δεν κατάφερε να φτάσει την πάσα του Κέντρικ Ναν, που με ένα σινιάλο ζήτησε συγγνώμη. Ο Ναν, ο οποίος υπέπεσε στο δεύτερο του λάθος. Με το Παναθηναϊκό να είχε όμως όλα και όλα τρία και τη Φενέρ να έχει έξι. Βίλμπεκιν από το κεντρικό διάδρομο φοβήθηκε το Λεσόρ και πέταξε την μπάλα άτσαλα στην πρώτη του προσπάθεια, αλλά ξαναμάζεψε την μπάλα και κατάφερε να σκοράρει. Η Φενέρ μειώνει στους 6, 24-18. Ναν, Μίτογλου, Σλούκας. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Βίλμπεκιν μένει μπροστά του. Νέα απόπειρα με σκριν του Λεσόρ, που ποστάρει το Σανλή και παίρνει την μπάλα. Δεν τελειώνει όμως τη φάση όπως θα ήθελε. Μπιμπέροβιτς τώρα θέλει να τρέξει. Βίλμπεκιν. Κάλυψε για λίγο ο Μίτογλου. Η μπάλα έφτασε στον Μπιμπέροβιτς. Ο Μίτογλου σταμάτησε τον αντιπαλό του, αλλά με φάουλ. Ένα φάουλ που θα στείλει τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στη γραμμή να εκτελέσει δύο βολές. Στο παρκέο Αντετοκούμπο αντί του Λεσόρ. Και ο Ερναγκόμεθ θα μπει στη μάχη. Θα πάρει τη θέση του Ντίνου Μίτογλου. Και ο Αντετοκούμπο και ο Ερναγκόμεθ με σκοπό μετά από ώρα να ξεκουράσει το δίδυμα του Λεσόρ του Αταμάν, να τους δώσει κάποιες ανάσες. Ενώ από πλευράς Φενέρ πέρασε στο παιχνίδι ο Παπαγιάννης. Τρίτο πρόσωπο στη γραμμή ψηλών της τουρκικής ομάδας. Και σε ένα σχήμα πεντάδας με κατ' ουσίαν τρεις φόρουγκορ στο παρκέ. Για τη Φενέρ. Για τη Φενέρ. Έχει μπει και ο Σέστινα στο μάτς. Σλούκας. Βγαίνει από σκρίν ο Γκριγκόνης. Υποδέχτηκε την μπάλα. Ακόμα 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκριγκόνης πάει προς τα μέσα. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Σέστινα πήρε το rebound. Ο Γουίλμπεκιν ψάχνει για δεδομένα στη γρήγορη επίθεση των Τούρκων. Παπαγιάννης. Ντόρσεϊ. Πρώτη του απόπειρα ήταν άστοχη. Ο ίδιος πρόχνει την μπάλα, αλλά εκείνο ο Γκριγκόνης. Ο Νάρθου ανοιχτό γήπεδο επιλέγει τρίποντο και καλά κάνει. Γιατί σημαδεύει σωστά και το βάζει. 27-20. Μεγάλη ανάσα για το Παναθηναϊκό, που είχε δει τη Φενέρ να μειώνει στους 4. Αλλά ο Νάν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη απόψη στο χέρι του. Ντόρσεϊ. Ούτε τώρα. Ριμπάουντ ο Νάν. Γκριγκόνης. Σλούκας. Πάει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ ο Παναθηναϊκός δημιούργησε συνθήκη 3-1-2. Μέτρ να διαβάζει τέτοιες καταστάσεις ο Κώστας Λούκας και με εμπειρία να ξεχυλίζει από τα μπατζάκια του. Αποφάσισε να πάει προς τα μέσα είτε για να σκοράρει είτε για να πάρει το φάουλ. Συνέβη το δεύτερο. Και θα εκτελέσει τις πρώτες του βολές στο παιχνίδι. Συνολικά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ελέγχει από το πρώτο δευτερόλεπτο το ρυθμό του αγώνα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κόψει κάθε πιθανότητα της Φενέρ να πάει σε γρήγορες επιθέσεις. Όχι μόνο σε φλιδιασμό, σε transition, αλλά και σε επιθέσεις στο πρώτο δευτερόλεπτο. Εύστοχος και στις δύο, ο αρχηγός των πράσινων που αφήνει τη θέση του στον Τζέριαν Γκραντ. 6:40 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού του Final Four της φετινής Ευρωλίγκας εδώ στο Βερολίνο, στην Uber Arena. Πιέρ. Ντόρσεϊ. Σέστινα για τρεις. Προδέχτηκε την μπάλα και εκτέλεσε. Δεν πρόλαβε ο Ερναγκόμεθ να του κλείσει το οπτικό πεδίο. 29-23 με το σούτο Αμερικάνου. Γκραντ.
Άντε το κούμπο. Περιμένει και αφήνει την μπάλα στον Ναν. Κάλυψε για λίγο ο Παπαγιάννης. Γκραντ. Ερναγκόμεθ για τρεις. Πολύ καλό το ότι μπαίνει το πρώτο σουτ. Για τον Ισπανό είναι πολύ σημαντικό να μπει το πρώτο σουτ και μπήκε. 32-23. Και πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι απάντησε άμεσα στην προσπάθεια της Φιωρεντίνα και φτάσει να μειώσει και στους 4. Αλλά κατάφερε να μείνει ψύχρεμος. Θα χρειαστεί προφανώς να το ξανακάνει γιατί οι Τούρκοι πάλι θα βρουν ένα σημείο κάπου να αντεπιτεθούν. Ντόρσεϊ. Παπαγιάννης. Προσπαθεί να τον πιέσει ο Αντετοκούμπο, να τον δυσκολέψει. Άφησε την μπάλα στον Βίλμπεκιν. Αντετοκούμπο από τον ουρανό θα πει όχι. Σήκωσε από τη θέση του το Γιάννη. Δείτε ξανά. Κάποια στιγμή στο ημίχρονο φαντάζομαι θα έχουμε και το τίναγμα του αδερφού. Καλάθης. Πιέρ. Προσπαθεί να τον πιέσει ο Παπαπέτρου. Τον αναγκάζει σε μια απέλπιδα ενέργεια. Ο Γκραντ οργανώνει με όλη του την άνεση τώρα την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ερναγκόμεθ. Γκραντ. Περνάει από το σκρίν του Αντετοκούμπο. Του υψώνει την μπάλα. Τη μάζεψε ο Αντετοκούμπο αλλά πάτησε την τελική γραμμή. Ο Αταμάν τον συμβουλεύει την επόμενη φορά να πάει πιο κάθετα στο καλάθι και όχι παράλληλα με την μπάλα για να αξιοποιήσει τέτοιου είδους πάσες. Καλάβης. Βίλμπεκιν. Καλάβης πήρε από τον Πιέρ. Υψώνει για τον Παπαγιάννη. Αλλά έρχεται ο Ερναγκόμεθ και καθαρίζει τη φάση ο Παπαπέτρου. 4-43 ακόμα, Γκραντ. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Αντετοκούμπο στο σκριν. Δεύτερο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, time out. Γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και το ρυθμό ελέγχουν, όλο το ρυθμό ελέγχουν. Και μπρος και πίσω το ρυθμό. Τέσσερα λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του Παναθηναϊκού απέναντι στην Φενέρ, του πρώτου ημιτελικού του φετινού Final Four. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 32-23. Έχει ξεκινήσει μηδενικές συνθήκες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πολύ καλά διαβασμένος έχει καταφέρει να ελέγξει το τέμπο, λιγότερα λάθη. Εντάξει, έχει πάρει δύο παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ του Φενέρ, αυτό είναι φυσιολογικό γιατί είναι πολύ άστοχη. Και να δημιουργήσει συνθήκες με προσωπικές προσπάθειες κυρίως στην επίθεση, ενώ ο Παπαγιάννης σκοράρει για τρεις απέναντι στην πρώην ομάδα του και κατεβάζει τη διαφορά στους 6. Γκραντ να ελέγχει το παιχνίδι. Αντετοκούμπο, ξαναπήρε ο Γκραντ.
Συνεργάζεται με τον Αντετοκούμπο. Γύρισε ο Γκραντ. Κατάφερε να σκοράρει, πήρε και το φάουλ. Άλλη μια προσπάθεια που ουσιαστικά είναι προϊόν ενός εναντίον ενός, ένα isolation. Νομίζω είναι το τρίτο τέτοιο σουτ που βάζει ο Γκραντ απόψε. Ο Γκραντ, ο οποίος έχει φτάσει τους 7 πόντους, έχει δικαίωμα να εκτελέσει μια βολή και να ισοφαρίσει τον Νάν στους 8. Και νομίζω, αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρερ για την ομάδα του. Νομίζω, Νικήτα, ότι ο Παναθηναϊκός σε τέτοιες καταστάσεις, σε παιχνίδι ένας εναντίον ενός, έχει βάλει 7 ή 8 τέτοια καλάθια στο πρώτο ημίχρονο από τα συνολικά 14 που έχει. Αλλάζει πράγματα στην πεντάδα του ο Γιασικεβίτσιος. Προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατό σχήμα, την καλύτερη δυνατή χημεία. Τώρα επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις και ο Γκούντουριτς στην πεντάδα της Φενέρ. Να σημειωθεί ότι μόλις ενημερωθήκαμε από την Ευρωλίγα, και αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση, όχι μόνο για τους τηλεθεατές αλλά και για τον προγραμματισμό του καναλιού, ότι το μάτς του Ολυμπιακού λόγω καθυστέρηση έναρξη συγκεκριμένου αγώνα θα αρχίσει στις 10:15. Άστοχος ο Παπαγιάννης στη δεύτερη του προσπάθεια. Καλαϊτζάκης μαζεύει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον Πιέρ. Χωρίς βολές ακόμα, ήταν το τέταρτο ομαδικό της Φενέρ. Επανέλαβε το τώρα πιο καθαρά και πιο ξεκάθαρα για να το καταλάβει ο κόσμος. Λόγω καθυστέρησης της έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού για τους λόγους που είπαμε, το μάτς του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 10:15. Τρία και 40 ακόμα. Γκραντ. Παπαπέτρου χαμηλά με τον Μπιμπέροβιτς στην πλάτη του. Δεν κατάφερε να βρει σουτ. Έβγαλε στον Ερναγκόμεθ. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ. Είδε την κίνηση του Αντετοκούμπο. Γύρισε αυτός. Υπάρχει φάουλ εκεί. Το οποίο δόθηκε. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές φάουλ, το οποίο έκανε ο Παπαγιάννης. Που αφήνει τη θέση του στο Σανλή. Εδώ και πάλι το καθαρό φάουλ από τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού στον Νιν. Για να πάρει λίγο καλό κάρμα ο Κώστας από τον Γιάννη να βάλει κάποια βολή. Δεν είναι το καλό του σημείο. Το ξέρουμε, γι' αυτό το λέω. Σοβαρό πρόβλημα από την γραμμή των ελευθέρων βολών όλη τη χρονιά για τον Κώστα Αντετοκούμπο. Έλα, ούτε και του Γιάννη είναι το καλύτερο σημείο που τα λέμε. Ε? Ούτε και συγγνώμη, του Γιάννη λέω, είναι το καλύτερο σημείο. Όχι, ο Γιάννης από τότε που έχει αποφασίσει να παίρνει το χρόνο του έχει βελτιώσει πολύ το ποσοστό του. Αλλά θέλει χρόνο. Χέις Ντέιβις πήρε το rebound. Τον περιμένει ο Αντετοκούμπο. Άλλαξε ο Παναθηναϊκός και τώρα ο Καλαϊτζάκης στον Αμερικάνο. Που παίζει σπουδαία άμυνα και δεν του δίνει τη δυνατότητα να γυρίσει. Ο Σανλής στον Γκούντουριτς. Ελευθερώνεται με τρίπλα, σημαδεύει σίδερο. Μαζεύει ο ίδιος την μπάλα και την αφήνει στον καλάθι. Χέις Ντέιβις για τρεις. Αυτός θα βρει στόχο. Θα δώσει λύση στην επίθεση της Φενέρ. Θα κάνει το σκορ 34-29. Time out από τον Εργίνα Ταμάν. Thank you.
Η Φενέρ έχει καταφέρει να μειώσει στους 5, 34-29, 2 λεπτά ακόμα και 55 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Στην νούμερα 1 που πλέον είναι κατάμεστη, γεμίσει. Και έτσι φαίνεται υπάρχουν κάποιες θέσεις στα πολύ πολύ ψηλά πατώματα. Πολύ λίγες είναι. Παναθηναϊκός έχει επαναφορά με τον Γκριγκόνης. Η Φενέρα απλωμένη για να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Σλούκας. Γκριγκόνης. Σλούκας. Τον έχει αναλάβει τώρα ο Μπιμπέροβιτς. Πάντα ο Σλούκας με την μπάλα στα χέρια. Γκριγκόνης. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Το τρίποντο από τον Λιθουανό στο σίδερο. Ελέγχει την πορεία της μπάλας ο Ναν. Λεσόρ με μισμάτς. Με τον Μπιμπέροβιτς στην πλάτη του. Γύρισε και κάρφωσε. Άμεση αντίδραση από τον Γάλλο που πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε από αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. 36-29. Μπιμπέροβιτς. Γκούντουριτς. Χέις Ντέιβις. Έχασε και λίγο τον έλεγχο. Ξανά ο Μπιμπέροβιτς. Χέις Ντέιβις μπροστά στο Γκριγκόνης. Καλάφι στο επιθετικό rebound. Χέις Ντέιβις. Έρχεται ο Λεσόρ να τον εκόψει καθαρά. Σλούκας. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Γκριγκόνης στην αδύνατη πλευρά. Ξανά ο Σλούκας. Πέρασε από το Σανλί. Ο Ναν. Ο Ερναγκόμεθ. Κακή η πάσα του κλέβει ο Γκούντουριτς. Και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Σέρβος για να δώσει δύο εύκολους πόντους στην ομάδα του. Κρίμα, γιατί ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε πολύ καλά την μπάλα εδώ. Μέχρι την τελευταία πάσα του Ισπανού. 36-31. Γκριγκόνης. Σκρίνα από τον Λεσόρ, πάει προς τα μέσα ο Γκριγκόνης. Δεν έφτασε η πάσα στον Λεσόρ, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό με 3,1 δευτερόλεπτα. Διορθώσαμε εκεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι το προηγούμενο καλάθι της Φενέρ ήταν το πρώτο που έβαλε σε καταστάσεις ευνηδιασμού στο παιχνίδι από το ξεκίνημα. Σε καθαρό ευνηδιασμό, ναι, σε transition έχει ξαναβάλει ή ένα ή δύο. Φοβερή πτήση του Λεσόρ νωρίτερα. Επιστροφή του Μίτογλου με την πρώτη ευκαιρία. Προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός να βρει σούτ στα 3 δευτερόλεπτα, αλλά ο Ναγκόμεθ ήταν άστοχος. Χέις Ντέιβις μπροστά στο Λεσόρ. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λεσόρ ο οποίος θα κάνει το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Επίσης αυτό είναι μια πολύ καλή συνθήκη για την ελληνική ομάδα. Το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου που οδεύει προς το φινάλε του. Ο Λεσόρ έχει προφυλαχθεί και κάνει μόλις το πρώτο του φάουλ. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε λίγο το ρυθμό και το καθαρό μυαλό του στην επίθεση. Και η Φενέρα αμέσως άνοιξε το ρυθμό του αγώνα εδώ και 2-3 λεπτά. Κατεβάζοντας τη διαφορά από τους 9 τώρα στους 5 και με βολές του Ντέιβις. Είναι ίσως το μόνο σημείο από το ξεκίνημα του αγώνα που η Φενέρα καταφέρει να ελέγξει καλύτερα το ρυθμό από τον Παναθηναϊκό. Αυτά τα 3-3,5. 4-3,5-4 λεπτά του παιχνιδιού. Εύστοχος και στις 2 ο Χέις Ντέιβις. 36-32 η διαφορά τώρα στους 4, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Σλούκας. Βγήκε ο Νάν και υποδέχτηκε την μπάλα. Εκτέλεσε για 3 ο Αμερικάνος. Ο Γκριγκόνης παλεύει και παίρνει το επιθετικό rebound. Και μόνος του Παλικαρίσια σηκώνεται και τελειώνει τη φάση. 38-33. Πέφτει μηνυμιώδες ξύλος διεκδικής αυτός, έτσι. Μπιμπέροβιτς, Σανλή. Μπιμπέροβιτς με το Λεσόρ μπροστά του. Έβγαλε στον Χέις Ντέιβις που θα πετύχει ένα ακόμα τρίποντο. Αυτός είναι η μεγαλύτερη πληγή στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτός έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά ως τώρα. Έφτασε τους 12. Σλούκας. Με 6 δευτερόλεπτα προσπάθησε να βρει τον Μίτογλου. Η μπάλα την έκλεψε ο Πιέρ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου.
Δεν φτάνει η μπάλα στο σούτ του Πιέρ. 38-36. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάει και με μεγαλύτερη διαφορά στα αποδυτήρια στο πρώτο μισό του μάτς. Και με πολύ μεγαλύτερη διαφορά, αν πρόσεχε στα τελευταία 4 λεπτά. Είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια. Έδειξε ότι μπορεί να παίξει καλή άμυνα και να κλειδώσει τη Φενέρ. Το ημίχρονο όμως κλείνει με διαφορά ενός καλαθιού. Νομίζω ότι στο σημείο που χρησιμοποίησε τους παίχτες από τον πάγκο, πολλούς παίχτες από τον πάγκο μαζί, έχασε τον επιθετικό ρυθμό του. Πάμε για διαφημίσεις. Διακοπή 11 λεπτών. Θα επιστρέψουμε σε 11-12 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1-2, 1-2-3, 1-2-3. Δεν δουλεύει. Δεν ακούω. Δαβίτ. Σ' ακούω τώρα, για μιλά. 1-2-3. Ακούω, ακούω. Okay. Και δεν μιλάμε στην αρχή. Μέτρα μου όμως. Επιστρέψαμε στην Uber Arena σε περίπου ένα λεπτό από τώρα. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 38-36. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που στη μεγαλύτερη του διάρκεια ο Παναθηναϊκός είχε τον ρυθμό, έλεγχε την κατάσταση, έπαιζε πολύ καλή άμυνα και μέσα από αυτή τη διαδικασία έβρισκε και σωστές επιθέσεις. Αλλά το τελευταίο τρίλεπτο του 20 λεπτού έδωσε τη δυνατότητα στην Φενέρμπαχτσε να μαζέψει το σκορ, να μειώσει τη διαφορά και τελικά να πάει στα αποδυτήρια με το άκρος τιμητικό βάση της εικόνας της για το πρώτο ημίχρονο 38-36, Δημήτρη. Θα έλεγα ότι εκείνο είναι παραπάνω από τιμητικό για την Φενέρ, γιατί ο Παναθηναϊκός έλεγξε το μάτς για 15 περίπου λεπτά. Είχε φτάσει σε εκείνο το σημείο τη διαφορά του 32-23, έχοντας τον έλεγχο από το πρώτο λεπτό, αλλά στα τελευταία 5 λεπτά του ημίχρονου έγινε αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Χάθηκε ο ρυθμός. Ο έλεγχος του ρυθμού από τον Παναθηναϊκό, είχε εύκολο το λάθος στην επίθεσή του. Κατέληξε σε ένα ζωτικό τομέα να έχει τα ίδια λάθη με την Φενέρ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους από 7. Και κυρίως δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε εκείνο το σημείο που ο Αταμάν προσέτρεξε μαζικά στους παίκτες του πάγκου του. Εκεί άλλαξε. Σε αυτό το σημείο να συμπληρώσει ήταν ο Χέις Ντέιβις, ο παράγοντας που δεν μπορούσε να ελέγξει ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Γκραντ. Και επίσης επιπρόσθετα έγιναν και πολλά λάθη στην επίθεση του. Ο Γκραντ θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Γκραντ έχει διαβάσει ότι η Φενέρ σταματάει τα pick and roll που προσπαθεί να στήσει. Πάει σε πολλές προσωπικές ενέργειες και είναι πολύ πετυχημένη τακτική αυτή για τον Αμερικάνο γκάρ του Παναθηναϊκού.
Χέις Ντέιβις. Ανέλαβε ο Μίτογλου να τον περιορίσει, τον έκλεισε, τον ανάγκασε σε ένα σούτ μετά από πυρουέτα, αλλά και πάλι ο Αμερικάνος κατάφερε να βρει τρόπο και να σκοράρει. Γκραντ. Έμεινε ο Καλάφης πάνω του. Ο Γουίλμπεκιν παραλίγο να κλέψει, μπάλα έφτασε στον Αν. Η έξτρα πάσα στον Παπαπέτρου που θα σημαδέψει σωστά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και θα δώσει λύση στην επίθεση του Παναθηναϊκού. 43-38. Γουίλμπεκιν. Μπιμπέροβιτς. Λεσόρ ελέγχει, κατεβάζει το rebound, πρώτη πάσα στον Γκραντ. Ένα γρήγορο σκρίς στην μπάλα, σταμάτησε την τρίπλα ο Γκραντ. Βρήκε στήριγμα στο Λεσόρ. Λεσόρ αποφασίζει να πάει μόνος του προς τα μέσα. Απέναντι στο Σανλί. Τον νίκησε. Η μπάλα αναπήδησε η Στεφάνη, αλλά έκανε το χατήρι του Γάλλου και μπήκε στο τουρκικό καλάθι. Ο Σανλί είναι στο παρκέ, δείχνει να έχει χτυπήσει, κρατάει το πρόσωπό του. Κάτι που ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιδιώξει στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερο από το πρώτο. Να κουμπίσει την μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Η Φενέρ είναι αποφασισμένη να το παίξει όλο το βράδυ με μονή κάλυψη. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, υπάρχει μια επαφή στη διεκδίκηση του rebound. Και ενώ η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Λεσόρ. Αυτό το replay δεν μας βοηθάει να δούμε κάτι όσον αφορά το τι συνέβη κάτω. Μας βοηθάει μόνο να δούμε την πορεία της μπάλας, πώς κατέληξε στο καλάθι. Οι διαιτητές έχουν πάει στο instant replay. Λεσόρ ούτε το χέρι του φαίνεται να απλώνει. Κατά λάθος κατεβαίνοντας. Δεν νομίζω να... Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι Λεσόρ, είναι ο Μίτογλου. Όχι, δεν έχει καμία επαφή με τη φάση ο Μίτογλου. Όχι, ούτε ο Μίτογλου έχει επαφή. Δεν νομίζω ότι μπορεί σε καμία περίπτωση. Τίποτα, συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Ο Σανλί πρέπει να γίνει αλλαγή. Όχι, τελικά δεν μπήκε γιατρός, άρα ούτε αλλαγή θα γίνει ο Σανλί. Αντάλλαξε και χειραψία με τον Λεσόρ, ότι έγινε χωρίς πρόθεση και το αντιλαμβάνεται και ο Τούρκος. Εντάξει, μέσα στη φάση. Καλάφης. 45-38 πλέον το σκορ. Ο Λεσόρ βοηθάει μετά το σκρίν. Ο Μπιμπέροβιτς κλείστηκε από τον Παπαπέτρου έγκαιρα. Καλάφης από πολύ μακριά για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια. Θα καταφέρει να βάλει τρίποντο σε επίθεση που έμοιαζε τελειωμένη, χαμένη για την Φενέρμπαχτε. Γκραντ. Παπαπέτρου, ξαναπήρε ο Γκραντ. Ναν. Γκραντ. Χαμηλά ο Λεσόρ. 2 δευτερόλεπτα μπροστά στο Σανλί. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάφι. Ο Νίκ Καλάφης βγήκε νικητής από την μάχη κάτω από τη ρακέτα. Θέλει να πάει προς τα μέσα, αλλάζει χέρι για να κερδίσει χώρο από το Λεσόρ και να σκοράρει με lay-up. Ενώ εσείς βλέπετε την αποστολή του Ολυμπιακού που έχει καταφτάσει. Ο άφοντος στο πρώτο ημίχρονο, Καλάφης έβαλε 5 στη σειρά από τους πρώτους στο παιχνίδι, κατεβάζοντας διαφορά πάλι στους 2. Θα απαντήσει ο Γκραντ με αυτό το fade away shoot. 47-43, 6-48 για την τρίτη περίοδο. Καλάφης. Σανλί. Καλάφης που το σκέφτηκε να εκτελέσει για 3, δεν το πήρε τελικά το σουτ. Μπιμπέροβιτς. Φάουλ από τον Παπαπέτρου. Φάουλ χαμηλά. Είναι το πρώτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο. Φενέρμπαχτσε ακόμα δεν έχει κάνει το πρώτο δικό της. Εδώ με το αριστερό του χέρι ο Παπαπέτρου κάνει φάουλ πριν μαζέψει την μπάλα ο Μπιμπέροβιτς και δικαίως οι διαιτητές δίνουν απ' έξω. Σαν λίστο Γουίλμπεκιν. Μπιμπέροβιτς. Υπάρχει μισμάτς χαμηλά. Ο Μπιμπέροβιτς αποφασίζει να πάει μόνος του. Θα νικήσει τον Παπαπέτρου και θα σκοράρει για 2. 47-45.
Πρώτο εύστοχο σούτ εκτός παιδιάς του Τουρκοβόσνιου. Γκραντ. Καλάθης έχει πάει πάνω στον Ναν και προσπαθεί να τον αποκόψει από την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ναν όμως πήρε την μπάλα. Μαζεύει ο Λεσόρ και κερδίζει το φάουλ. Ο Ναν πήγε να επιτεθεί μπροστά στον Τούρκο ψηλό. Ήταν κακό το λέει από επιχείρησε. Αλλά ο Λεσόρ βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή θέση για να μαζέψει την μπάλα. Ο Ντιφαλά καταλογίζει την παράβαση και στέλνει το Λεσόρ στη γραμμή των βολών. Γιατί όντως ο Λεσόρ ετοιμαζόταν να σηκωθεί για να τελειώσει τη φάση. Παρά τις διαμαρτυρίες του Γιασκεβίτσης, ο οποίος όμως δεν ζήτησε από τους διαιτητές να πάνε στο instant replay. Και είναι το τρίτο φάουλ του Wilbekin αυτό. Δύο τα καλά νέα λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Του Wilbekin που τον έχει βάλει σε καταστολή σήμερα για άμυνα του Παναθηναϊκού. Τον έχει να δεις πολύ χαμηλά στους δύο πόντους μένα στον τεσσέρα σουτ. Λεσόρ σπατάλησε την πρώτη, έχει δικαίωμα για μία ακόμη. ...48-45... Με το Γάλλο να φτάνει τους 9 πόντους. Επιστρέφει ο Κούντουριτς αντί του Wilbekin. Ενώ για το Παναθηναϊκό πρώτο σκόρερ είναι ο Γκραντ με 11. Καλάφης. Κάλυψε ο Γκραντ στην άμυνα. Υπάρχει φάουλ χαμηλά του Μίτογλου στον Χέις Ντέιβις. Άλλη μια σωστή επιλογή του Παναθηναϊκού σε φάουλ. Γλιτώνοντας μάλλον ένα βέβαιο καλάθι από τον Αμερικάνο και στέλνοντας την επίθεση της Φενέρ με επαναφορά από την τελική γραμμή. Μπούντουριτς. Πέρασε από τον κεντρικό διάδρομο, τον έκοψε ο Μίτογλου και του μπαίνει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Συνεχίζει με 10 η Φενέρ. Με 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι της. Θα βάλει την μπάλα στο μάτσο Καλάφης. Δεν μετράει το σούτ του Χέις Ντέιβις γιατί υπάρχει επιθετικό φάουλ του Σέστινα. Στο σκριν που επιχείρησε να κάνει για να μπει η μπάλα σωστά μέσα για την τουρκική ομάδα. Δείτε και πάλι. Για να στήσει το σκριν του χρειάστηκε να σπρώξει. Τεντώνοντας τα χέρια του και κάνοντας φάουλ. Ναν. Επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Χέις Ντέιβις. Το φάουλ σε βάρος του Ναν. Αυτό ήταν μια δυνατή με τοπική σύγκρουση. Χρήσιμο δεν ήταν πάντως να το ξαναδούμε. Δεν νομίζω να έχει προλάβει ο Χέις Ντέιβις να πάρει θέση. Φρονώ πως ήταν αμυντικό. Απλά ο Ντέιβις πολύ έξυπνα. Το ίδιο θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά πάτησε πάνω στη γραμμή και στην ουσία έκλεισε οποιοδήποτε πέρασμα στον Ναν. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί παίζει καλή άμυνα ο Ναν χαμηλά και αναγκάζει τον Χέις Ντέιβις να βγάλει εκείνος εκτός παρκέ από τα πόδια του. Πάλι η Φενέρμπαχτσε έχει ανέβει για να πιέσει ψηλά. Επαναφορά με τον Γκραντ. Παπαπέτρου. Άφησε ξανά στον Γκραντ. Έχει μπροστά του τον Κούντουριτς. Ανεβαίνει ο Μίτογλου και παίρνει την μπάλα. Ο Λεσόρ παλεύει, έχει μισμάτς με τον Χέις Ντέιβις. Που αποφασίζει να παίξει από μπροστά. Παπαπέτρου με 5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα φτάσει στο Λεσόρ. Double team στο Γάλλο. Τέλειωσε η επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν μετράει το καλάθι που έβαλε ο Παπαπέτρου. Τα 24 δευτερόλεπτα της ελληνικής ομάδας είχαν ολοκληρωθεί. 5 και 11 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Δεν έχει κάτι αλλάξει ουσιαστικά σε σχέση με το τέλος του πρώτου μέρους. Απλά έχει παγώσει πολύ ο ρυθμός. Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός όντως. Γκούντουριτς. Μπιμπέροβιτς.
Καλάθης. Σε φορτώνεται το Μίτογλου με ραχιαία. Όμως ο φόρκορ του Παναθηναϊκού τον κλείνει και πάλι. Γκούντουριτς με 4 δευτερόλεπτα. Παπαπέτρου, πέρασε ο Γκούντουριτς. Μπροστά στον Μίτογλου θα στοχίσει ο Λεσόρ στον Γκραντ. Φάουλ από τον Μπιμπέροβιτς, αντιαθλητικό. Και πολύ σωστό. Γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο. Παίζει με τον νόμο του. Μόνο με τον νόμο δεν ψάχνει την μπάλα. Σταματάει το transition του Παναθηναϊκού. Επικίνδυνο για τραυματισμό ήταν το φάουλ. Γι' αυτό και δίνεται. Κοιτάξτε και πάλι με πόση δύναμη σπρώχνει τον αντίπαλό του. Time out, επιστροφή σε λίγο. Λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του Παναθηναϊκού με την Φενέρ. 48-45, προβάδισμα τριών πόντων για την ελληνική ομάδα. Ο Γκραντ έχει κερδίσει αντιαθλητικό φάουλ, το οποίο σημαίνει ότι θα εκτελέσει δύο βολές και ο Παναθηναϊκός θα έχει και έξτρα κατοχή μετά από αυτές. Ενώ ετοιμάζει ο Νίκος Λούκας, εφόσον ο Γκραντ βάλει τις δύο βολές, θα πάρει τη θέση του στο παρκέ. Λούκας που δεν είχε παίξει καθόλου μέχρι τώρα στο μικρόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σλούκας έρχεται από τραυματισμό. Είναι κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει πάρα πολύ. Αλλά δεν πρέπει να το παραβλέπουμε ότι γυρίζει από έναν ύπουλο τραυματισμό, από ένα τράβηγμα. Και ουσιαστικά έχει κάνει τις λιγότερες προπονήσεις προετοιμασίας για το Final Four σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Παπαπέτρου προσποιήθηκε, πασάρε την μπάλα στο Λεσόρ χαμηλά. Αυτός προσπάθησε να γυρίσει στο αριστερό του χέρι. Υπάρχει φάουλ, το οποίο έχει κάνει ο Μπιμπέροβιτς. Στη γραμμή ο Λεσόρ τώρα για δύο βολές. Που δύναται να ανεβάσει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό στους 7. Δεύτερη άστοχη του Γάλλου σήμερα. Πάλι μία στις δύο. 51-45. Γυρίζει ο Ντόρσεϊ. Για τον παίκτη που κέρδισε φέτος περισσότερες βολές από κάθε άλλον στην Ευρωλίγκα. Εκτέλεσε τις περισσότερες βολές από κάθε άλλον στην Ευρωλίγκα. Αλλά το ποσοστό του όλη τη χρονιά ήταν πολύ χαμηλό. Κέις Ντέιβις. Καλάφης. Κέις Ντέιβις θέλει να αποστάρει τον Σλούκα. Ο Μίτογλου είναι σε θέση για να βοηθήσει. Πήγε και Λεσόρ να βοηθήσει. Σέστηνα για τρεις. Διάβαζε το double team η Φενέρμπαχτσε. Βρήκε τον ελεύθερο παίχτη. Ο Σέστηνα σκόραρε για τρεις. 51-48. Σλούκας. Κυνηγάει ο Ντόρσεϊ. Σλούκας πέταξε την μπάλα όπως πριν χάσει την ισορροπία του. Ο Λεσόρ παλεύει για το rebound. Ο Καλάφης μάζεψε την μπάλα. Ο Λεσόρ βρέθηκε στο παρκέ. Χέις Ντέιβις. Ελεύθερος ο Ντόρσεϊ. Παρά την προσπάθεια του Ναν, το σούτ ήταν για δύο πόντους.
Ρίχνει τη διαφορά στην ελάχιστη τη τιμή στον ένα πόντο ο Ντόρσεϊ, 51-50, γυρίζουμε σε λίγο. Δύο πρώτους πόντους του Ντόρσεϊ στο παιχνίδι. Η Φενέρ κάνει το σκορ 51-50, 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Βλέπετε πώς πέτυχε τους πρώτους του πόντους ο διεθνής με την εθνική ομάδα Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πανέφερε ο Γκριγκόνης για τον Σλούκα. Η Φενέρ πιέζει σε όλο το γήπεδο. Αλλά είναι ένα πρες για να καθυστερήσει περισσότερο την επίθεση του Παναθηναϊκού και όχι να τον αναγκάσει σε λάθος. Ο Ναν ξεκίνησε πορεία για να ξεμαρκαριστεί. Τώρα ανεβαίνει ο Λεσόρ για συνεργασία με τον Σλούκα. Στέκεται και εκτελεί. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν θα τα καταφέρει. Ο Καλάφης θα μαζέψει το rebound. Η Φενέρα απειλεί τώρα να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Σέστινα. Χέις Ντέιβις. Ντόρσεϊ. Γύρισε την μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Ο Κούντουριτς από τη γωνία. Ο Μίτογλου μαζεύει. Ο Παναθηναϊκός μένει στο προβάδισμα. Ναν. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Από τις μάχες εδάφους θα βγουν νικητές οι παίκτες της Φενέρ. Με το τρίτο, το τέταρτο λάθος του Ναν δεν έχει σκοράρει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μείνει στους 8 πόντους του πρώτου μέρους. Καλάφης. Γκούντουριτς. Ντόρσεϊ. Πήρε το σκρίν από το Σανλή. Γκούντουριτς χαμηλά στο Σανλή. Ξαναπήρε ο Γκούντουριτς. Ο Μίτογλου διάβασε την πάσα και βγήκε πρώτος. Έκλεψε. Σλούκα στον Αμ. Πάλι καλά που λειτουργεί η άμυνα του Παναθηναϊκού σε σταθερή βάση. Λούκας. 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Πήρε το σκρίν από τον Λεσόρ. Τραβάει το Σανλή μακριά από τη ρακέτα. Ύψωσε για τον Γάλλο, λανθασμένα όμως. Υπάρχει φάουλ. Κάποιος κράτησε τον Λεσόρ χαμηλά στο έδαφος. Αλλά μακριά από την μπάλα, μακριά από τα χέρια του Σλούκα, έχει γίνει φάουλ στο Λεσόρ. Και είναι και το πέμπτο ομαδικό πράγμα που σημαίνει ότι ο Γάλλος έχει βολές. Για τον Γκούντουριτς ήταν το τρίτο. Δύο λεπτά και τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τα φτάσουμε στο 30 του ημιτελικού. Ο Λεσόρ αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά και στην πρώτη βολή. 52-50. Καλάφης. Υπάρχει σφύριγμα. Πάλι μακριά από την μπάλα. Για φάουλ του Ναν. Στο σκριν. Ο Αταμάν κάνει την δέουσα αλλαγή. Ξαναρίχνει στο παρκέ τον Γκραντ. Που είναι απόψε ο πιο αξιόπιστος επιθετικός του Παναθηναϊκού. Πέραν το ότι είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης του Παναθηναϊκού, πρέπει να καθαρίσει και λίγο το μυαλό του Ναν. Πολλές φορές ο Ναν πηγαίνει στον πάγκο, έστω και για λίγο, για δευτερόλεπτα πολλές φορές, και επιστρέφει άλλος Ναν.
Ντόρσεϊ, Γκούντουριτς. Γύρισε την μπάλα εκεί που δεν υπήρχε κανείς. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ντόρσεϊ με 5 δευτερόλεπτα. Σανλή, τελειώνει η επίθεση χωρίς ισορροπία το σουτ. Rebound από το Λεσόρ. Σλούκας χωρίς να βιάζεται και θέλοντας να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μια καλή επίθεση. Βλέπει χώρο και περνάει από το δεξί διάδρομο. Τον σταματάει ο Ντόρσεϊ. Η μπάλα ξανά για τον Παναθηναϊκό που έχει άλλα 13 δευτερόλεπτα να βρει σωστή εκτέλεση. Εδώ και πάλι τον μπλοκ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Λεσόρ. Σλούκας. Πέρασε από την εσωτερική, αλλά πάτησε την τελική γραμμή. Λάθος από τον Κώστα Σλούκα, σηκώνεται ο Καλαϊτζάκης από τον Αταμάν. Για τις τελευταίες άμυνες. Θα περάσει στη θέση του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Δέκατο λάθος του Παναθηναϊκού. Εντέκατο. Ο οποίος παραμένει ωστόσο στη θέση του οδηγού και προηγείται 53-50. Ναι, γιατί δεν έπαψε ποτέ κάτω σιάν. Να έχει πολύ καλούς αμυντικούς προσανατολισμούς, γιατί η επίθεσή του έχει κολλήσει, αλλά αυτό η Φενέρ δεν μπορεί να το εξαργυρώσει να πέρασε την πλευρά λόγω της άμυνας του Παναθηναϊκού. Wilbekin. Μετά τις αλλαγές βρέθηκε ο Λεσόρ μπροστά του. Με βήμα πίσω ο Wilbekin εκτέλεσε. Μάζεψε ο Καλαϊτζάκης. Έχει μπροστά του τον Γκούντουριτς. Έβγαλε την μπάλα στον Γκριγκόνης. Γκραντ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου. Λεσόρ πήγε να ξυλώσει το καλάθι, αλλά δεν του βγήκε το κάρφωμα. Και ο Παναθηναϊκός τώρα είναι με 4 στην άμυνα. Ο Σέστινα για 3. Μαζεύει ο Καλαϊτζάκης. Αργά του λέει ο Αταμάν και δείχνει στον Γκραντ ποιο σύστημα θέλει να παίξει. Το 3 του ζήτησε. Γκριγκόνης. Καλαϊτζάκης. Γκραντ. 3 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκης θα σουτάρει για 3. Το βάλε! Να τον ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Μεγάλο σουτ, πολύ μεγάλο σουτ. Προλαβαίνει ο Γουίλμπεκιν τον χρόνο, αλλά σημαδεύει αέρα. 56-50 μετά την όμορφη προσπάθεια και το τρίποντο από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Γυρίζουμε σε λίγο. Ακόμα για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός όχι μόνο στα Final Four αλλά και στους τελικούς της Ευρωλίγκας. 56-50. Κλέβει ο Λεσόρ από το Σανλί και φεύγει μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο για να καρφώσει.
τώρα. 58-50. Ο Παναθηναϊκός που τελείωσε μια πολύ δύσκολη τρίτη και απαιτητική τρίτη περίοδο, βγαίνοντας και κερδισμένος. Οι δύο πόντοι του μηχρόνου έγιναν 6. Και αυτό όλο χάρη στην άμυνά του, η οποία είχε εξορτώσει τα περισσότερα από τα του της Φενέρμπαχτσε, ενώ υπάρχει φάουλ σε βάση του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound από σκοτωμένο σου του Βίλμπεκιν. Ο Λεσόρ καθάρισε το rebound. Ο Σανλή προσπάθησε να πιέσει την μπάλα για να καθυστερήσει την πάσα του Γάλλου. Εκείνος προέταξε λίγο τους αγκώνες του, αυτό είναι αλήθεια. Και οι διαιτητές τον χρέωσαν με επιθετικό φάουλ. Κρίμα, γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάρει μια εύκολη κατοχή. Ο Αταμάν αλλάζει το Λεσόρ και περνάει στη θέση του τον Αντετοκούμπο. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ, αλλά περισσότερο θέλει να τον ηρεμήσει και να τον κρατήσει με ενέργεια στον πάγκο. Για τα τελευταία λεπτά που θα κρίνονται όλα. Ο Γιασικεβίτσος πάει σε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού με τον Ντέιβις στη θέση 5. Καλά θα στοχίσει ο Αντετοκούμπο ψηλότερα από όλους, ως συνήθως μαζεύει το rebound. Κάτι που είχε κάνει πολύ και στη σειρά με τη Μονακό σε κρίσιμα σημεία της σειράς. Μήτογλου για 3. Το rebound από τον Γκρικόνη. Η μπάλα φτάνει στον Καλαϊτζάκη. Αυτός θα πάρει το φόλ και θα εκτελέσει βολές. Ήμουν έτοιμος δίκητος στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου να σου πω ο Παναθηναϊκός παίζει καταπληκτική άμυνα, αλλά θα χρειαστεί τον παίκτη που θα βάλει τα μεγάλα σουτ για να τελειώσει το παιχνίδι. Και ξαφνικά έρχεται ο Καλαϊτζάκης. Επιστροφή σε λίγο, υπάρχει time out. Μετράμε πλέον αντίστροφα, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός, αν ευστοχίσει ο Καλαϊτζάκης στις δύο βολές που κέρδισε, θα φτάσει σε διψήφια διαφορά μετά από πάρα πολλή ώρα. Προηγείται τώρα 58-50. Καλαϊτζάκης με τρίποντο στην εκπνοή της τρίτης περιόδου και κερδισμένο φάουλ στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Εύστοχος και στη βολή. Η ατμόσφαιρα είναι κοφαντική, δεν μπορείς να ακούσεις το διπλανό σου στο μισό μέτρο πλέον στην Uber Arena. Σλούκας όρθιος στον πάγκο να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του για την άμυνα. Με το κριτικό του έρθα έχει σε 3,5 λεπτά 5 πόντους, 4 rebound. Μπιμπέροβιτς. Πού πάει εκεί με τον Αντετοκούμπο? Δεν θα είχε καλά ξεμπερδέματα. Έβγαλε ξανά στον καλάθι. Αυτός είδε το χρονόμετρο και πέταξε την μπάλα. Το rebound από τον Γκραντ. Παναθηναϊκός ελέγχει την κατάσταση απόλυτα, αλλά πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος. Ο Γκραντ περιμένει να πάρουν σωστές θέσεις στις συμπαίκτες του. Βρίσκει χώρο και εκτελεί. Η μπάλα στο σίδερο, rebound ο Καλάφης. Αυτός υψώνει για τον Χέις Ντέιβις που κέρδισε το φάουλ.
Φάουλ που θα δοθεί φυσικά χαμηλά και είναι το πρώτο για τον Παναθηναϊκό στην τελευταία περίοδο, αφού ο Χέις Ντέιβις είχε πρόθεση ξεκάθαρα να πασάρει. Επαναφορά για τη Φενέρμπαχτσε με 18 δευτερόλεπτα στο ρολόι της. Γκούντουριτς στον Καλάφι. Φενέρ συνεχίζει με αυτό το κοντό σχήμα. Σέστινα. Ρίχνεται διαφορά σε μονοψήφιο. Γενικά πολύ καλή η εικόνα του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. 60-52. Γκραντ. Είναι και ο δεύτερο σκόρερ της Φενέρ με 10. Απέφυγε τον Μπιμπέροβιτς. Πήρε το σούτ αλλά σημάδεψε ξανά σίδερο. Καλάφης. Ο Γκριγκόνης δεν μπήκε μπροστά του. Σέστινα, εκτέλεσε μετά από προσποίηση, όχι αυτή τη φορά. Σε καλή θέση ο Μίτογλου παίρνει το rebound. Πολλά χέρια στην μπάλα, φάουλ από τον Καλάφη. Καθυστερεί ο Ντιφαλά να το δώσει και δημιουργεί εκνευρισμό στο γήπεδο. Έχουν κάνει τρία φάουλ του Μίτογλου που τον πήρε το rebound. Εδώ δείτε και πάλι. Εδώ έχει γίνει το πρώτο, εδώ γίνεται το δεύτερο. Δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει αυτό το σφύριγμα και να δημιουργήσει ένταση, κυρίως μεταξύ των παικτών. 7-34 ακόμα. Και προειδοποίηση του Γεσκεβίτσους. Σλούκας. Επόμενη διαμαρτυρία, έχει τεχνική ποινή. Γκραντ. Απέναντί του ο Γκούντουριτς. Μίτογλου. Σλούκας. Ύψωσε την μπάλα για τον Αντετοκούμπο. Δεν τους βγήκε η φάση. Κακό το τελείωμα του Αντετοκούμπο. Μπιμπέροβιτς ξαναμαζεύει την μπάλα. Θα στοχίσει στο lay-up. Καθάρισε ο Αντετοκούμπο από τον Γκραντ την μπάλα στον Ναν. 7-0-4 για το τέλος. Είναι στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή να τελειώσει αυτό τον αγώνα. Ναν. Τρίτο σουτ για τον Παναθηναϊκό που δεν μπαίνει, αλλά ο Αντετοκούμπο φωνάζει παρόν. Επίσης έδωσε πολύ μεγάλη βοήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Και τώρα θα αφήσει τη θέση του στον Ματίας Λεσόρ. Έχοντας θετικό πρόσημο στην παρουσία του. Αταμάν που πάντως δεν έκανε καν δεύτερη σκέψη να βγει από το πλάνο του. Μόλις η Φενέρμπαχτσε χαμήλωσε την πεντάδα. Συνεχίζει στην ίδια λογική. Δεν έκανε καμία κίνηση να ακολουθήσει τον Γεσκεβίτσιου. Επέστρεψε και ο Παπαπέτρου. Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα καλάθι, έχει χάσει δύο συνεχόμενα, τρία συνεχόμενα σούτ με τον Ναν. Λεσόρ στο Σλούκα. Χαμηλά ο Παπαπέτρου. Θα τελειώσει τη φάση.
Του έκλεισε το κεντρικό διάδρομο. Νέα απόπειρα του Σέρβου. Βάζει τα χέρια του Νάν και κλέβει. Και πάει με τον καλάφι στο ανοιχτό γήπεδο και τελειώνει τη φάση ο Αμερικάνος. Παίρνει και το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός όλο ένα και πιο κοντά στο μεγάλο του στόχο. Όλο ένα και πιο κοντά στο τελικό. 64-52. Σε λίγο επιστρέφουμε, υπάρχει time out. Τέσσερα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για να φτάσει η πρώτη ελληνική ομάδα στον μεγάλο τελικό της φετινής Ευρωλίγκας. 64-52. Να και ο Μπιλ Μάρεϊ παρακολουθεί την αναμέτρηση. Μέσα στη ροή του αγώνα νομίζω ότι μας ξέφυγε που το εγχείρησε ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία 9,5 λεπτά παιχνιδιού έχει δεχτεί όλους τους 2 πόντους και έχει σκοράρει 13. Η επιτομή της άμυνας που φέρνει νίκες, που φέρνει προκρίσεις. Will begin. Σε στην αλάφος. Ο Γκραν βούτυξε, δεν κατάφερε όμως να πάρει την μπάλα. Γκούντουριτς με βήμα πίσω πάνω στο χέρι του Ναν. Δύσκολο τρίποντα από το Σέρβο. Κρατάει ζωντανή τη Φενέρ και μειώνει στους 10, 65-55. Η Φενέρ πιέζει σε όλο το γήπεδο, η μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Ακόμα 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Ναν. Παγίδες παντού από τη Φενέρ, πέρασε ο Ναν. Έδωσε στο Λεσόρ και κάρφωσε ο Γάλλος. Έσπασε το πρέσο ο Παναθηναϊκός. 67-55. Σέστινα, Γκούντουριτς, αυτό το τρίποντο δεν θα μπει. Πήρε την μπάλα ο Παπαπέτρου και τώρα ο Γκραντ. Νικήτα, να σου πω, έχεις ένα ιστηριάκι από το τελικό της Κυριακής. Καταργήν, ό,τι θες να λες να το λες φωναχτά, γιατί με αυτό που γίνεται πλέον εδώ δεν σ' ακούω ούτε από την κάσκα. Έχεις κάνα ιστηριάκι για το τελικό της Κυριακής. Κάτι θα βρούμε από τους Τούρκους. Περίμενε ακόμα όμως υπομονή, ναι, έχει 3-21. Θέλει κλείδωμα το παιχνίδι τώρα. Ναι, και δεν θέλει ο ενθουσιασμός να υπερκαλύψει τη λογική αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει φέρει το μάτς ακριβώς εκεί που ήθελε να είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούσε να περιμένει κάτι καλύτερο. Καλάφης, Βίλμπεκιν για 3. Έχουν αρχίσει τα απονενοημένα διαβήματα, αλλά χρειάζονται τα rebound τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γκούντουριτς. Σανλή. Ούτε από κοντά θα καταφέρει να σκοράρει η Φενέρ. Παπαπέτρου μαζεύει την μπάλα. Με δύναμη. Πάντως. Και με φυλάει τα μπράτσα του. Αντιαθλητικό του καλάφι. Και παίρνει αντιαθλητικό από τον καλάφι. Και κάτι του λέει ο καλάφις και αυτό είναι και τεχνική ποινή. Το οποίο σημαίνει αποβολή. Τη δώσαν τεχνική ποινή. Δεν πρόσεξα για την τεχνική ποινή. Απορώ πραγματικά με τον Νίκ. Μην απορείς, γιατί όποιος φτάσει με 500 παλμούς να παίζει μη τελικό, το ακαταλόγιστο μπορεί να μην το έχει, αλλά λάθη μπορεί να κάνει. Όχι τέτοια. Ο Νίκ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια συμπεριφορά. Εδώ δε.
πηγαίνει, φεύγει από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Καλό χωρίς... είναι για τον Παναθηναϊκό αυτό. Ο Παπαπέτρου μια χαρά είναι, δεν έπαθε τίποτα. Χωρίς λόγο και αιτία. Τα λένε τώρα οι δυο τους, κάτι φαίνεται να του λέει ο Καλάθης. Παπαπέτρου απορεί. Μα πραγματικά αυτό που έκανε ο Καλάθης είναι έξω από κάθε λογική. Ο Γιασικεβίτσιος έχει καλέσει, έχει κάνει challenge. Δηλαδή τι. Σε πόσο χρόνο έρθει από απέναντι ο Καλάθης για να κάνει αντιαθλητικό φάουλ. Αν υπάρχει αντιαθλητικό πριν, μόνο αυτό μπορεί να φωνάξει και αντιαθλητικό. Όχι, δεν έκανε για το προηγούμενο φάση, έκανε για αυτό το φάουλ. Τι, για το αντιαθλητικό αυτό. Ναι. Ήταν μπροστά στα μάτια του διαιτητή, πήγε και το ρίξα γωνιά. Τι εννοείς. Γι' αυτό έχει κάνει, φάουλ review. Δεν βλέπει την προηγούμενη φάση νωρίτερα. Ναι, αλλά για ποιο λόγο να το κάνει δεν καταλαβαίνω. Σίγουρα έχει κάνει γι' αυτό, αλλά για ποιο λόγο να το κάνει. Τώρα με ρωτάς τι σκέφτεται για το σκέφτε, μόνο που μπορεί να σκέφτεται είναι ότι θέλει να παγώσει το ρυθμό, γιατί είναι 100% υπέρ του Παναθηναϊκού. Για κανένα άλλο λόγο δεν πρέπει να κάνει αυτό το challenge. Μόνο το πιθανότερο είναι αυτό. Κοίτα εδώ. Και μπάλα για τον Παναθηναϊκό με 2 και 49 πλέον απομένουν. Επαναλαμβάνω ότι μετά το καθαρό αντιαθλητικό του Καλάθη, ο Καλάθης πήγε πάνω από τον Παπαπέτρου και κάτι είπε σε πολύ έντονο ύφος, το οποίο θα μπορούσε να επισύρει και τεχνική ποινή, κάτι το οποίο θα σήμαινε αποβολή του Καλάθη από το παιχνίδι. 68-55. Γκραντ, η μπάλα στο Σλούκα. Ο Σλούκας θα δοκιμάσει το σουτ πριν τελειώσει η επίθεση της ελληνικής ομάδας. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ στη διεκδίκηση που έχει χρεωθεί στο Λεσόρ. Κερδισμένο φάουλ του Λεσόρ με συμπληρωμένα τα φάουλ για τη Φενέρ. Το φάουλ είναι υπέρ του Λεσόρ, διορθώνω. Ζητάω συγγνώμη, αλλά η γερμανική αστυνομία έχει απλωθεί κατά μήκος μπροστά μας. Με τα βίας βλέπουμε το γήπεδο. Πέντε, μία βολή ακόμα για τον Γάλλο ψηλό. Δεν θα βάλει τη δεύτερη ριμπάου το Σανλή. 2 και 32 ακόμα, Γκούντουριτς. Ο Παναθηναϊκός στο συν 15, αγκαλιά με τον τελικό. Χέις Ντέιβις, χαμηλά ο Σανλή, βουτάει ο Γκραντ. Βγάζει μία φοβερή άμυνα και την μπάλα μακριά από τα χέρια του Σανλή. Οι διαιτητές δεν έχουν πάρει ακόμα απόφαση. Η μπάλα είναι για τη Φενέρ. Εντάξει, δεν έχει σημασία, ήταν φοβερή άμυνα του Γκραντ πάντως. Επαναφορά με τον Καλάθη. Βίλμπεκιν. Το σούτ είναι για τρεις. Δεν θα μπει. Η Φενέρ φαίνεται να έχει παραδώσει πνεύμα. Παναθηναϊκός μηδένισε απόψη άμυνα από τον Βίλμπεκιν που δεν μπορεί να βάλει πια ούτε τα ελεύθερα σούτ. Ο Ναν βλέπει το Λεσόρ να έρχεται. Ο Καλάθης γυρίζει την μπάλα πάνω στο Γάλλο και κερδίζει την επίθεση για την δική του ομάδα. 2-0-6 ακόμα. Εδώ ο Παναθηναϊκός μπορούσε να μην πάει τόσο βιαστικά στην απέναντι πλευρά. Ναι, θα παίξει λίγο με το χρονόμετρο. Βίλμπεκιν. Μένει πάνω το Λεσόρ. Πέρασε ο Βίλμπεκιν, προσπαθεί να βρει ισορροπία. Ο Σανλή στο rebound, αστοχή από κάτω, υπάρχει φάουλ. Βίλμπεκιν που είχε απόψε ένα στο 9 σου, ένα στο 10 μετά το τελευταίο. Δύο βολές για τον Σερτάκ Σανλή. Και συμπληρώνει πια
240 παιχνίδια καριέρας χωρίς τίτλο, γιατί ούτε φέτος θα πάρει τίτλο πρωταθλητή στην Ευρωλίγκα. Δύο βολές για τον Τούρκο Σέντερ. Η πρώτη στο στόχο, 70-56. Δισόν Πιέρ χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα, όπως και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ψαρούνας Γιασκεβίτσιο σήμερα. Ο οποίος ξέχασε και το Μότλι μετά το ξεκίνημα του στην αρχή του αγώνα. Δεν έπαιξε ο Μότλι. Έπαιξε τρία λεπτά στην αρχή. Δεν έπαιξε ουσιαστικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι ζητήματα του Φενέρ. Χαμηλώνει το σχήμα τώρα Γιασκεβίτσιους. Ο Σανλή στον πάγκο. Ο Σέστινα στη θέση του. Πάλι με πεντάρι τον Χέις Ντέιβις και πίεση σε όλο το γήπεδο. Γκριγκόνης. Σλούκας. Πέρασε το κέντρο και μπορεί να πάει πιο ήρεμα τώρα. Με παγίδες σε όλο το γήπεδο τώρα η Φενέρ. Το οποίο σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα θα βρει τον ελεύθερο. Ο Γκραντ παγώνει τον ρυθμό. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίδεση των πράσινων. Σλούκας. Νάν από τη γωνία. Βάζει για νόμι τη Φενέρ. Φινίτο λα μουζικά πασάτο λα βιέστα. Τελείωσε κύριε Αυγουλή. 73-57. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο τελικό της Ευρωλίγκας. 12 χρόνια, 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά. Ήταν η Βαρκελόνη, ήταν το 2011 όταν νίκησε για τελευταία φορά σε ημιτελικό Ευρωλίγκας. Το ξανακάνει 13 χρόνια μετά. 1 και 17 ακόμα για να σφραγίσει το εισιτήριο του τελικού. Γκραντ είναι σφραγισμένο, είναι περασμένο, είναι υπογεγραμμένο. Χρειάζεται η κόρνα. Πάντα ο Γκραντ. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Το τρίποντο του Αμερικάνου ήταν εντός χρόνου. Όχι, ήταν εκτός χρόνου. Δύο αλλαγές από τον Αταμάν, Καλαϊτζάκης και Λεσόρ. Η πρώτη ελληνική ομάδα κάνει το καθήκον της, φέρνει σε πέρα στην αποστολή της και θα δώσει το παρόν την Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός είναι γεγονός, επιστρέφει θριαμβευτικά στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σέστινα για τρεις, ούτε και για τέσσερις, ούτε και για πέντε. Σηκώθηκαν οι γροθιές του Αταμάν. 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Για έναν δικό του, για έναν ακόμη δικό του ευρωπαϊκό τελικό. 25 ακόμα, Ναν. Μαγικά με την μπάλα. Γκούντουριτς. Πεντακάθαρη νίκη του Παναθηναϊκού, δίκαιη 100%. Μπήκε με καθαρό μυαλό, με ξεκάθαρους στόχους. Έλεγξε το παιχνίδι μέσα από την άμυνά του, κυρίως στο μεγαλύτερο του διάστημα. Έβαλε τους δικούς του όρους, το δικό του νόμο στο παρκέ. Και γι' αυτό ακριβώς, παρότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο μια διαφορά μόνο 2 πόντων και για ένα μικρό κομμάτι της συνέχειας ήταν το μάτς ανταγωνιστικό, φτάνει σε μια πολύ δίκαιη και καθαρή νίκη με 73-57. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος φιναλίστ για τη σεζόν 23-24. Θα παίξει στο τελικό σε 2 μέρες από σήμερα, κερδίζοντας τη Φενέρ και αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την ανωτερότητά του απέναντι στην τουρκική ομάδα. 73-57 είναι το τελικό σκορ. Η Ευρώπη υποδέχεται με σηκωμένες γροθιές, με τις σηκωμένες γροθιές του Αταμάν, τον Παναθηναϊκό πίσω ως διεκδικητή του τελικού. Σε μία από τις μεγαλύτερες ολικές επιστροφές στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Αυτή η ομάδα που την Κυριακή θα παίξει τελικό ήταν πέρσι προτελευταία στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός λοιπόν περιμένει αντίπαλο. Ολυμπιακός με Ρεάλ είναι το δεύτερο ζευγάρι της σημερινής ημέρας. Οι πράσινοι τα κατάφεραν, οι πράσινοι επέστρεψαν. Νίκησαν τη Φενέρ, όχι σε θρίλερ, όχι σε ντέρμπι, καθαρά και εξάστερα. Και δίκαια και χωρίς... Και εξάστερα. Καμία ρητίδα να χαλάει την απόψινή βραδιά. Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος, διαβασμένος. Έκανε κυρίως αυτά που έπρεπε να κάνει μέσα από την άμυνά του. Ο
οι παίκτες που ανταποδίδουν το χαιρετισμό στον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται ακριβώς στην ίδια εξέδρα, στον ίδιο χώρο της τότε.